κύριοι συνάδελφοι, προτείνεται σήμερα στη Βουλή για ψήφιση κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών που απέχει πολύ από τις θέσεις μας και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θέσεις που διατύπωσε και η συγγήτριά μας και οι συνάδελφοι έως στιγμής. Οι ενστάσεις μας, κύριε Πρόεδρε, εστιάζονται κυρίως στα πολλαπλά σημεία και τις διατάξεις αποκλεισμού αντί για κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Ο αποκλεισμός στηρίζεται κυρίως στους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην ανανέωση αντιών παραμονής για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που μπορεί όμως να σημαίνει και απλή καταδίκη για πλημέλημα. Εισάγονται όμως σήμερα όροι και διατάξεις που οδηγούν σε αποκλεισμό και αναφέρονται στη δημόσια υγεία. Μια σειρά άρθρων, όπως το άρθρο 4 για την άρνηση θεώρησης εισόδου μεταναστών, το άρθρο 6 για τις προϋποθέσεις του δικαιώματος διαμονής τους, το άρθρο 19 για την ανανέωση αναμονής αδειών για ανθρωπιστικούς λόγους, το 33, το 101, το 112 αναφέρονται στην απόρριψη αιτήματος εισόδου και παραμονής μεταναστών για λόγους δημόσιας υγείας. Επαναφέρονται δηλαδή πρακτικές αποκλεισμού και στερεότυπα που ανάγονται σε απόψεις που θεωρούν την αρρώστια ως απειλή, ως ένα από έναν εξωτερικό εχθρό, από έναν ύπουλο εχθρό που θέτει σε κίνδυνο τον υγιή εθνικό εαυτό. Τότε, παλιότερα, στα μισά του 19ου αιώνα που υπήρχαν τα λοιμοκαθαρτήρια, εξάγνιζαν τους εργάτες, την εργατική δύναμη δηλαδή που ήταν απαραίτητη για την ανάδυση των βιομηχανιών των νέων χωρών. Σήμερα, γιατί εξακολουθούμε να στηρίζουμε το στίγμα για την αρρώστια, για άτομα δήθεν επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία? Γιατί στηρίζουμε τον αποκλεισμό? Στο άρθρο 6 αναφέρονται σε ασθένειες που αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου, εκείνες προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το Ενωσιακό Κεκτημένο, καθώς και οι λοιμώδεις μεταδοτικές ασθένειες που επιβάλλουν λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Και όμως, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν ασθένειες που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, που δικαιολογούν δηλαδή την άρνηση εισόδου ούτε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ούτε ανάλογο ενωσιακό κεκτημένο υπάρχει. Ποτέ οι αποκλεισμοί και οι απαγορεύσεις δεν συνιστούν κεκτημένα. Και θα παρακαλούσα να αναφερθείτε με παραδείγματα και τεκμήρια σε συμπεριφορές και της ΠΟΗ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην ασθένεια και το στίγμα. Αντίθετα, ο αναθεωρημένος Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, όπως κυρώθηκε από τη χώρα μας το 2011, προβλέπει ότι τα μέτρα δημόσιας υγείας, οι διαδικασίες δηλαδή που εφαρμόζονται για να εμποδίζουν την εξάπλωση νόσων και μολύνσεων, δεν περιλαμβάνουν μέσα επιβολής νόμων ή ασφαλείας. Προβλέπουν, αντίθετα, η ιατρική εξέταση με συνένεση των ανθρώπων που χρειάζονται τη βοήθεια, προβλέπουν παρεμβάσεις που πάντα υπακούν στην αρχή της αναλογικότητας και περιορίζονται αυστηρά στον επιστημονικό έλεγχο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Εδώ θέλω να εντοπίσω μια παράληψη με σημασία. Ενώ όλοι οι μετανάστες υπόκεινται στις απαγορεύσεις διαμονής ή θεώρησης για λόγους κινδύνους δημόσιας υγείας, όπως παραδείγματος χάρη οι εποχικά εργαζόμενοι, οι διαμένοντες για λόγους σπηδών ή ανθρωπιστικούς λόγους, αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υφίσταται για τον έλεγχο διαμονής και χορήγηση άδειας σε όσους έχουν επενδυτική δραστηριότητα. Σε όσους δηλαδή έχουν χρήματα, και άρα λοιπόν εισάγεται μια κέρια διάκριση στα ζητήματα υγείας. Στο σημερινό κώδικα μετανάστευσης, ο χειρισμός αυτών των καταστάσεων παραπέμπεται με το άρθρο 137 σε αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, που καθορίζουν με τη σειρά τους λόγους που συνιστούν απειλή δημόσιας υγείας ή λοιμώδεις και μεταδυτικές ασθένειες που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων. Τι συμβαίνει όμως όταν ο Υπουργός υποκύπτει στο κυρίαρχο πολιτικό και μηντιακό λόγο και παράγει, όπως ο κύριος Λοβέρδος παραδείγματος χάρη στο πρόσφατο παρελθόν, υγειονομικές διατάξεις που διαπομπεύουν ασθενείς και ποινικοποιούν την αρρώστια? Να θυμωθούμε ότι η απεχθής υγειονομική διάταξη 39α της 11ης Απριλίου του 2012 στηρίχθηκε στο νόμο 4075 του 12, που προέβλεπε ότι κίνδυνο για τη δημόσια υγεία συνιστά αυτός που πάσχει από λοιμώδες νόσημα ή ανήκει σε ομάδες ευάλωτες σε λοιμώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της χώρας προέλευσης. Θεσπίζει δηλαδή ο νόμος ευθέως φυλετικά κριτήρια που θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ευθέως ρατσιστικά κριτήρια.
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να απαλείψουμε τον ρατσισμό, όπως και αν εκφράζεται από την καθημερινή συμπεριφορά των πολιτών μας. Να δώσουμε την ευκαιρία για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία με καθολική και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας Ελλήνων, αλλοδαπών και μεταναστών, είτε με χαρτιά είτε χωρίς χαρτιά. Αναφέρθηκε η κυρία Γαϊτάνη, συνάδελφος, προηγουμένως διαμακρών. Όμως θα ήθελα να πω, σαν άνθρωπος που έχει υπηρετήσει τη δημόσια υγεία, ότι η λειτουργή της υγείας, είτε γιατροί, είτε νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, υπακούν στις ανάγκες των ανθρώπων και όχι σε τέτοιους είδους διατάξεις και νόμων. Και βλέπουν οπωσδήποτε υπακούοντος στις υποκρατικές ρίσεις τον άνθρωπο όταν και έχει ανάγκη. Να δώσουμε την ευκαιρία για την αντιμετώπιση λοιπόν των κινδύνων μέσα ενός καθολικού προσβάσιμου εθνικού συστήματος υγείας. Και για να θυμηθούμε, δεν είναι εδώ ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Γρηγοράκος, να θυμηθούμε ότι η φυματίωση και η αντιμετώπιση της είναι ανιρτημένες εδώ και πολλά χρόνια στο site του Υπουργείου Υγείας. Κανένα μέτρο όμως καθολικά, ούτε καν για τους Έλληνες, υπάρχει που να αντιμετωπίζει αυτό. Ούτε στατιστικά στοιχεία υπάρχουν, ούτε κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται, ούτε εμβολιασμοί των παιδιών, ούτε συζήτηση για την λοιμώδη αυτή νόσο που έχει πάρει τα πάνω τους γίνεται σήμερα. Η καλύτερη αντιμετώπιση λοιπόν των κινδύνων που απειλούν τη δημόσια υγεία και σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας είναι η αντιμετώπιση της ασθένειας με τους επιστημονικούς όρους που προβλέπονται και η απόδοση της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και στην Ελλάδα και όπου γης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.